Λοιπόν, Αλέξη, διάβασα κάτι πολύ πετυχημένο σήμερα το πρωί για τις δημοσκοπήσεις. Είπε λοιπόν κάποιος γνωστός προπονητής φούτμπολ εδώ στην Αμερική ότι για τον center four υπάρχουν τρεις επιλογές όταν βρίσκεται μπροστά του στο τέρμα. Μόνο μία από αυτές τις τρεις είναι καλή. Για τους δημοσκόπους υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία είναι να το πετύχουν το αποτέλεσμα, η δεύτερη να μην το πετύχουν και η τρίτη να πούν ότι στο περίπου. Είμαστε στο περίπου ισοπαλία. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον David Παλαιολόγο. Είναι διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Πανεπιστήμιου Suffolk. Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Μασαχουσέτη. Hi Dave, thank you so much for joining us tonight. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. So Dave, let me get straight. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην ουσία. Ποιος θα κερδίσει? That's the million dollar question. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Αν μπορέσει η Κάμαλα Χάρις να μετατρέψει την ενέργειά της στο Μίτσιγκαν, στο Wisconsin και στην Πενσιλβένια σε κάτι ουσιαστικό, θα μπορέσει να πάρει τις εκλογές. Αλλά εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει μία από αυτές τις τρεις πολιτείες, μπορεί η νύχτα να είναι μακρά. Ποια είναι τα τελευταία νούμερα, τελευταία αριθμοί από τις δημοσκοπήσεις που έχεις? Στη δική μας δημοσκόπηση έχουμε το Μίτσιγκαν και την Πενσιλβένια να είναι ισοπαλία, τον Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει το Wisconsin με μία ποσοστιαία μονάδα, το οποίο σημαίνει ότι και οι τρεις αυτές πολιτείες είναι κοροναγράμματα, είναι μέσα στο περιθώριο σφάλματος και εξαρτάται από αυτόν ο οποίος έχει την ενέργεια και την καλύτερη οργάνωση, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη σπίτι-σπίτι του κάθε ψηφοφόρου προκειμένου να κερδίσει τις αντίστοιχες ψήφους. Dave, ακούω το εξής συνέχεια, μία θεωρία. Διότι κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια έπεσαν έξω οι δημοσκόποι. Ίσως υπάρχει κάποια υπερδιόρθωση. Υπάρχει κάποιοι ρεπουμπλικανοί που ψηφίζουν τη Χάρις που δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε αυτό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όλα είναι πιθανά. Εγώ μιλώ μόνο για τη δική μας δημοσκόπηση. Βεβαίως μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια των μεθόδων μας μέσα από το website που έχουμε. Να σας πω ότι και οι δύο υποψήφοι υποαποδίδουν σε περιφέρειες όπου θα έπρεπε να υποαποδίδουν. Δηλαδή, η Κάμελα Χάρις δεν τα πάει καλά στους νέους έγχρωμους άντρες και στους λατινόφωνους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε σε ψηφοφόρους μεγαλύτερης ηλικίας και, όπως είπατε, στις γυναίκες ρεπουμπλικανές και στις ανεξάρτητες γυναίκες, ομάδες τις οποίες θα έπρεπε να υποστηρίξουν πιο έντονα τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Άρα και οι δύο έχουν κάποιες αδυναμίες. Έχουν τομείς στους οποίους θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ή καλύτερη απόδοση, αλλά δεν τα καταφέρουν, οπότε προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα κενά τους, τις αδυναμίες τους σε άλλες περιοχές. Όλοι μιλούν για αυτόν τον αγώνα ο οποίος θα κριθεί στο νήμα. Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει μια συντριπτική νίκη από τον ένα ή την άλλον? Αν υπάρχει μια διόρθωση κατά δύο μονάδων στις δημοσκοπήσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε συντριπτική νίκη είτε υπέρ της Καμάλα Χάρις είτε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που καθιστά ιδιαίτερες και περίεργες αυτές τις εκλογές είναι ότι έχουμε την τριγωνοποίηση μεταξύ των ανεξάρτητων υποψηφίων. Δύο τρίτα αυτών λένε ότι η χώρα πάει σε λάθος δρόμο. Από την άλλη πλευρά, 60% αυτών λένε ότι προσωπικά δεν τους αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και πάλι από την άλλη πλευρά, 50% αυτών λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε καταπληκτική δουλειά κατά την προεδρία του. Οπότε έχουμε αυτή την περίεργη τριγωνοποίηση που οδηγεί σε ένα νέο πυθαγόριο θεώρημα, αν θέλετε, με τους ψηφοφόρους να λένε από τη μία ότι δεν τα πάει καλά η χώρα, απ' την άλλη να μην τους αρέσει ο Τραμπ ως προσωπικότητα, αλλά να αναγνωρίζουν ότι όσο ήταν πρόεδρος ο ίδιος, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Και όποιο επιχείρημα επικρατήσει αύριο, είναι αυτό που θα δώσει τη νίκη στον έναν και την ήττα στον άλλον. Θεωρείς ότι γενικά μπορούμε να εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά? Το επεσήμανε αυτό πιο πριν ο Άλεξ. Το 2016 έγιναν εσφαλμένοι υπολογισμοί σε ό,τι αφορά την απόδοση στις κάλπες του Τραμπ στην πρώτη θητεία. Το 2020 αντίστοιχα υπήρχαν λάθος υπολογισμοί σε ό,τι αφορά την απόδοση του Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες. Οι δημοσκόποι διαπίστωσαν ότι
ότι ο Biden θα κέρδιζε, αλλά αν θυμάσαι, όλοι περάσαμε μια βραδιά θρίλερ, κυριολεκτικά θρίλερ, μια βραδιά τρόμου, αναμένοντας τα αποτελέσματα στη Τζόρτζια. Το 2022, στις ενδιάμεσες εκλογές, αναμέναμε μια συντριπτική νίκη και δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Τι αναμένουμε αυτή τη φορά? Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τους δημοσκόπους να πάρουν αυτό το ρίσκο, αν θέλεις? Εξαιρετική ερώτηση. Και με ρωτούν πολλοί αυτό το πράγμα συνέχεια. Όπως επισημάνατε, υπήρξε μια αστοχία από όλους τους μέσους στις μέσες δημοσκοπήσεις, τις συνολικές δηλαδή, του 2016 και του 2022. Και πάλι θα ήθελα να παραπέμψω τους τηλεθεατές σας στις δημοσκοπήσεις οι οποίες είχαν ψηλή ακρίβεια. Το 2022, διότι δηλαδή, αναφέρατε το 2022, το Πανεπιστήμιο του Suffolk βγήκε πρώτο σε επίπεδο ακρίβεια σε σχέση με τις πέντε εταιρείες δημοσκοπήσεων συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι κατέταξαν το Suffolk στο νούμερο 1 σε ό,τι αφορά την ακρίβεια μεταξύ όλων των δημοσκοπικών εταιρείων. Να, γιατί σε εμπιστευόμαστε, Dave. Γι' αυτό σε ρωτούμε. 10 χρόνια δραστηριότητας στις δημοσκοπήσεις με οδηγούν να σας πω, μην εμπιστεύεστε μόνο εμάς. Όλοι όσοι βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα των εταιρείων δημοσκοπήσεων αξίζουν την προσοχή σας. Δυστυχώς για εμάς, στην κοινότητα δηλαδή των δημοσκόπων, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να ξεκινήσει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, να αρχίσει να δημοσιεύει δημοσκοπήσεις και να τις διαβάζουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι, να ανεβαίνουν σε διάφορα site. Οπότε, έχουμε κάποιους άλλους δημοσκόπους οι οποίοι ενδεχόμενα να μην έχουν αξιολογηθεί. Αυτόματα, η δική μας δημοσκόπηση λαμβάνει λιγότερη προσοχή. Και τι συμβαίνει? Πολλές φορές κάποιες καλές δημοσκοπήσεις θάβονται από τις κακές δημοσκοπήσεις. Αυτό έγινε το 2016. Αυτό ακριβώς έγινε το 2020. Και πρέπει να δικαιολογηθούμε σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους μας, τους δημοσκόπους, να ζητήσουμε συγγνώμη για λογαριασμό τους. Και το κάνουμε, αλλά είναι άδικο για εμάς οι οποίοι λειτουργούμε με σοβαρότητα. Dave, μία τελευταία ερώτηση από μένα. Το αποτέλεσμα θα παίξει ρόλο υπέρ ενός ή του άλλου υποψηφίου? Εννοεί, συγγνώμη, συμμετοχή στις κάλπες. Σε επίπεδο φύλου, αν οι γυναίκες εμφανιστούν συντριπτικά στις κάλπες, αυτό θα βοηθήσει την Κάμελα Χάρις, διότι κερδίζει περίπου 15 με 18 πολυσιαστικές μονάδες από τις γυναίκες. Αλλά αν δείτε μεγαλύτερη συμμετοχή από άνδρες, ιδίως νέους έγχρωμους άνδρες, λατινόφωνους, αυτό θα πληγώσει την Κάμελα Χάρις, διότι για κάποιον λόγο αυτές οι κατηγορίες, αυτοί οι άντρες, δυσκολεύονται να αποδεχτούν τα μηνύματα υπέρ των αμβλώσεων της Κάμελα Χάρις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν και ενδιαφέρονται για τους λογαριασμούς τους, για τη μετανάστευση, για την ασφάλεια. Σημεία στα οποία δυσκολεύεται η Κάμελα Χάρις να πείσει αυτούς τους ψηφοφόρους. Αν εμφανιστούν άλλοι, θα είναι διαφορετική η εξέλιξη. David, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Σε όλες τις συζητήσεις κάνουμε για τις δημοσκοπήσεις. Δύσκολη δουλειά να σε δημοσκόπηση σήμερα.